Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Σας καλησπερίζω. Δεν σας έχω συνηθίσει σε πολλά live, οπότε και εγώ δεν έχω συνηθίσει να κάνω lives. Οπότε είναι σημαντικό τώρα εδώ να ξέρω και να νιώθω ότι είστε εδώ, ότι είστε κοντά. Βλέπω τα μηνύματα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα στη Μαρίνα, στην Ειρήνη, στην Ασπασία, στον Κρίς, στη Μαρία, στην Αλεξάνδρα, στην Ίσα, στο Διονύση, στη Λίδα. Ευχαριστώ που είστε εδώ και είμαστε εδώ για έναν ιδιαίτερο λόγο. Ίσως έχετε συνηθίσει όλο αυτό το καιρό να ακούτε πράγματα που αφορούν τη συνθήκη την οποία βιώνουμε. Ήθελα όμως να μοιραστώ μαζί σας έτσι σκέψεις δικές μου, οι οποίες έχουν καταλαγιάσει, γιατί έχουν περάσει πια αρκετοί μήνες από τότε που άλλαξαν άρδιν πάρα πολλά στη ζωή ολόκληρου του πλανήτη, πόσο μάλλον προφανώς και τη δική μας. Οπότε θέλω να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί μου, 15, μαζί σας. 15 αλλιώτικες ιδέες λοιπόν για τη συνθήκη την οποία ζούμε, οι οποίες όμως σκέψεις δεν αφορούν μόνο τη συνθήκη την οποία ζούμε, αφορούν οποιαδήποτε συνθήκη η οποία μας δυσκολεύει. Ξεκινάω λοιπόν γιατί έχουμε και ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα με την πρώτη σκέψη, όπου έχω αναφέρει σε προηγούμενα lives ή webinars, πιθανότητα αν τα έχετε παρακολουθήσει, τα στάδια του πένθους σύμφωνα με την Elizabeth Kubler-Ross, η ψυχίατρος Ελβετίδα-Αμερικανίδα, η οποία μίλησε για τα κλασικά πλέον στάδια της άρνησης, του θυμού, υπάρχει και η διαπραγμάτευση εκεί στη μέση, η λύπη και η αποδοχή. Το σημαντικό αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη συνάντησή μας είναι να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο, είτε μιλάμε για ένα μικρό πρόβλημα, είτε μιλάμε για μια απώλεια, είτε μιλάμε για την απώλεια της ζωής, είτε μιλάμε για την απώλεια της κανονικότητας, είτε μιλάμε για την απώλεια της δουλειάς, οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή, να φτάσουμε στο στάδιο της αποδοχής. Ο τρόπος όμως για να φτάσουμε στο στάδιο της αποδοχής και να περάσουμε όλα τα υπόλοιπα και να τα περάσουμε με ένα υγιή τρόπο, είναι να γνωρίζουμε πρώτα σε ποιο στάδιο είμαστε εμείς. Ξέρετε, αν δεν γνωρίζω την παρούσα θέση στο χάρτη της ζωής μου, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσω στον προορισμό. Και αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Δηλαδή, αν θέλω να βρω το σκοπό της ζωής μου, πρέπει να ξέρω ποιος είμαι και πού είμαι και πού πατάω τώρα. Αν θέλω να πετύχω έναν στόχο, πρέπει να ξέρω ποιος είμαι, πού είμαι και πού πατάω τώρα. Ποιες είναι οι δυσκολίες μου, ποιες είναι οι αδυναμίες μου, ποια είναι τα πλεονεκτήματά μου. Το ίδιο συμβαίνει και με το GPS. Δηλαδή, αν ξέρω τον προορισμό στο GPS, αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να γνωρίζει το GPS που βρίσκομαι τώρα, ώστε να μπορέσει να χαράξει τη διαδρομή και να με πάει από τον πιο σωστό δρόμο. Άρα, να συνοπίσω λοιπόν σε ποια φάση είμαι. Κρατήστε όμως το εξής τώρα, ότι αποδοχή δεν σημαίνει επιθύμια συμμόρφωση. Αποδοχή δεν σημαίνει παράδοση. Αποδοχή δεν σημαίνει παρέτηση. Αποδοχή σημαίνει διαδικασία, το ξεκίνημα μάλλον της διαδικασίας για την εξέβρεση ελύσεων. Είναι ο δικός μου τρόπος, ο δικός μας τρόπος για να ελέγξουμε ό,τι ελέγχεται από το περιβάλλον μας και να μπορέσουμε να το επηρεάσουμε προς την κατεύθυνση προφανώς την θετική που μας αφορά. Άρα, εδώ τώρα η ερώτηση είναι και την απευθύνω σε εσάς, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε εσείς? Είστε στο στάδιο της άρνησης, δεν μου συμβαίνει εμένα αυτό? Αν όχι για την συνθήκη που βιώνουμε, για ένα άλλο πρόβλημά σας. Είστε στο στάδιο του θυμού, μα γιατί να μου συμβαίνει εμένα αυτό, δεν το πιστεύω που έτσι, που αλλιώς. Είστε στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, τώρα τι γίνεται και πες μου και πώς να το κάνω και μήπως να κάνω εκεί και όχι, μήπως δεν συνέβη και ναι, αν βέβαια κάνω. Είστε στη φάση της λύπης. Τώρα, τέλειωσε. Είστε στη φάση της αποδοχής, ότι okay, τώρα πάμε να ψάξουμε να βρούμε λύσεις. Αναρωτηθείτε λίγο σε ποια φάση βρίσκεστε και αυτό είναι το ξεκίνημα για να πάμε, όπως είπαμε, στην αποδοχή. Πώς πάω τώρα στην αποδοχή? Το πρώτο είναι να συνειδητοποιήσω που βρίσκομαι.
Το άλλο είναι, και θα σας πω μια σειρά από ιδέες, που πάμε τώρα στη δεύτερη από τις 15 ιδέες, είναι η καταγραφή σκέψεων. Έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο έργο στην έννοια καταγραφή σκέψεων και πολλά κεφάλαια από τα υπόλοιπα βιβλία μου, πέρα από το γράψει τη δική σου ιστορία που είναι καθαρά δομημένο πάνω στην καταγραφή, σε ημερολογική καταγραφή σκέψεων, τετράδικο τροπών και προτάσεων, όπου μπαίνει σε διαδικασία κάποιος να καταγράψει ουσιαστικά πράγματα που τον αφορούν. Και ξέρετε κάτι, δεν καταγράφουμε μόνο ότι έχουμε να κάνουμε το πλάνο δράσης ημέρας μας, εκπληρώσεις. Δεν καταγράφουμε μόνο τις λίστες νίκης, ευγνωμοσύνη μας. Δεν καταγράφουμε μόνο τους στόχους μας, σκοπό της ζωής μας. Καταγράφουμε και τα δυσάρεστα, τα δύσκολα. Οπότε είναι σημαντικό να γράψουμε αυτό που μας ενοχλεί, να γράψουμε αυτό που μας στεναχωρεί, να γράψουμε αυτό που μας φοβίζει. Γενικότερα, να γράψουμε αυτό το οποίο νιώθουμε. Καταγράφοντας κάποιος τον φόβο, αρχίζει και τον βλέπει μπροστά του από μία απόσταση. Δηλαδή αυτός ο λύκος ο δυσθεώρητος που είναι φοβιστικός και τον έχουμε μυθοποιήσει, είναι τέρας μυθικός στη φαντασία μας, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε τη μορφή του και δεν τον έχουμε αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο, για να δούμε ότι η πιθανότητα μπορεί να μην είναι και τόσο μεγάλος. Όταν το καταγράφεις, του δίνει σχήμα. Μπορεί να το ζωγραφίσει κιόλας, μπορεί να του δώσει και όνομα. Να του δώσεις μάλιστα και αστείο όνομα του φόβου σου, είναι ένα από τα βήματα της τεχνικής, της μεθόδου που ονομάζω φιλικός φόβος, που αναλύω και αυτή μέσα στα βιβλία μου. Άρα λοιπόν αρχίζω και το βλέπω πια μπροστά μου, σταματάει ο φόβος να είναι ο μπούλης, ο νταΐς, ο μάγκας, ο δεν ξέρω τι, ο έτσι κι αλλιώς, και το βλέπω μια απόσταση, αρχίζω και τον απομυθοποιώ και τον διαχειρίζομαι πιο εύκολα. Ξαναλέω, βοηθάει και να το ζωγραφίσουμε και να του δώσουμε και αστεία μορφή, βοηθάει και να του δώσουμε ένα αστείο όνομα και να αρχίζουμε να επικοινωνούμε μαζί του. Με το φόβο, λέω, πια δεν θα είναι φόβος, θα είναι το Tweety, θα είναι, ξέρω εγώ, το Ουαούνι, θα είναι το Αφροξυλάνθη, θα είναι ο Αργύρης, κάτι αστείο δικό μας. Τρίτο, που όλα αυτά είπαμε βοηθάνε να φτάσουν στο στάδιο της αποδοχής. Ενεργοποιώ την σούπερ δύναμη, μου αρέσει να τη λέω έτσι, της προσαρμοστικότητας. Η δύναμη αυτή μας καθιστά ικανούς να κοιτάξουμε τι, στα μάτια το αδιανόητο, το αναπάντεχο, αυτό το οποίο δεν περιμένουμε. Και μας βοηθάει να ανθίζουμε ακόμα και μέσα στο βούρκο, γιατί έχουμε τεράστιες δυνάμεις ψυχικές, νοητικές, πνευματικές, οι άνθρωποι που δεν τις αξιοποιούμε στο σημείο που θα μπορούσαμε. Μας βοηθάει να μετατρέψουμε το σκοτάδι σε φως. Και για να συμβεί αυτό, δηλαδή για να μπορέσω να ενεργοποιήσω αυτή τη σούπερ δύναμη της προσαρμοστικότητας, εν τω μεταξύ, με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να σας απαντήσω στα μηνύματα, τα βλέπω εκεί με την άκρη του ματιού μου από κάτω, συνεχίζετε να στέλνετε, θα τα δω όλα μετά, γιατί χάνω τον ηρμό μου αν βλέπω τα μηνύματα και αν σταματάω για να σας απαντάω, νομίζω ότι θα δυσκολέψω και εσάς την κατανόηση όσων θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα. Να ξέρετε ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα έκανα αυτό που κάνω τώρα αυτή τη στιγμή. Οπότε μην το θεωρείτε δίχως νόημα και να ξέρετε ότι και εγώ ίδιος δεν το θεωρώ αυτονόητο. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τον τρόπο που μοιράζετε τις σκέψεις μαζί μου, για κάθε μήνυμά σας, για κάθε σχόλιο σας. Γι' αυτό και απαντάω πάντα σε όλα. Όσα πολλά και να είναι, όσο πιεσμένος και να είμαι. Λοιπόν, άρα, για να μπω στη διαδικασία λοιπόν να ενεργοποιήσω τη σούπερ δύναμη της προσαρμοστικότητας, ένας τρόπος που πάμε στην τέταρτη ιδέα τώρα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας, είναι να αλλάξω τον τρόπο αντίληψής μου. Οι περισσότεροι από εμάς, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες και όταν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες θα πρέπει να περιμένω. Και πολλοί άνθρωποι και μάλιστα high achievers έχουν στο μυαλό τους ή wannabe high achievers που θέλουν να πετύχουν σημαντικά πράγματα, δηλαδή έχουν στο μυαλό τους πρέπει να είναι τέλεια. Έχουν στο μυαλό τους ότι αν δεν είναι κάτι τέλειο δεν έχει νόημα να υφίσταται καν. Είναι αυτή η γνωστή τελειομανία. Επιτρέψτε να σας πω ότι είναι πολύ δικαιολογία αυτό. Δηλαδή, απ' τη μία το καταλαβαίνω ότι θέλω να είναι τέλεια όλα στη ζωή μου ή θέλω να είναι τέλειες συνθήκες για να δράσω ή θέλω να είναι κάτι τέλειο ώστε να το επικοινωνήσω με τον κόσμο, αλλά για ψάξτε λίγο πιο βαθιά, ουσιαστικά είναι μια δικαιολογία για να μην κάνω πράγματα τα οποία όταν θα τα κάνω θα εκτεθώ και όταν θα εκτεθώ υπάρχει τι? Υπάρχει ο κίνδυνος να με απορρίψουν. Αυτό ακριβώς έκανα για πάρα πολλά χρόνια στο κομμάτι της εγγραφής, δηλαδή άφηνα μισοτελειωμένες ιστορίες μου, τα διηγήματά μου, τα παραμύθια μου, μόνο τα ποίηματα τέλειωνα γιατί ήταν μικρά.
Έχω άπειρα ποίηματα εδώ μεταξύ. Κάποια είναι δημοσιευμένα, τα πιο πολλά είναι στον υπολογιστή μου, όπως και πολλά από τα άλλα έργα μου. Αλλά έπρεπε να περάσω από αυτό το στάδιο για να φτάσω στο στάδιο που βρίσκομαι τώρα. Στο Γράψε Δική Ιστορία, κάθε 16η μέρα του ημερολογίου που υπάρχει μέσα, υπάρχει ένα ποίημα από τα παλιά. Μιλάμε τώρα ποίηματά μου του 2000, 2003, 2005, 2008 και το καθεξής. Έπρεπε λοιπόν να γράψω άπειρα για να βγουν κάποια, όποια είναι αυτά τέλος πάντων που έχουν εκδοθεί. Δείτε τώρα τι γίνεται. Ναι, και εγώ βλέπω εδώ μου γράφετε. Αν δεν έχετε άπειρο υλικό από κάτι, δεν θα μπορέσετε να εξασκηθείτε σε αυτό, ώστε αυτό που θα βγάλετε να έχει ποιότητα και νόημα για να πάει παραπέρα. Δεν τέλειωνα λοιπόν τις ιστορίες μου. Για ποιο λόγο? Γιατί φοβόμουν ότι άμα τις τελειώσω, μετά έρχεται το πολύ κλασικό ερώτημα. Ποιο είναι το πολύ κλασικό ερώτημα? Ωραία, τώρα που τις τέλειωσες, τι θα τις κάνεις? Αφού τις τέλειωσες, βγάλεις προς τα έξω, είτε στο διαδίκτυο, είτε στείλεις ένα οίκο, ή δεν ξέρω τι, το κομμάτι του βιβλίου σου ή τέλος πάντων ιστορίες, ό,τι είναι αυτό. Και δεν τις τέλειωνα γιατί φοβόμουν ότι μετά θα πρέπει να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Και τώρα. Άρα, με την ίδια ακριβώς λογική, και φοβόμουν την απόρριψη προφανώς, με την ίδια ακριβώς λογική, η τελειομανία είναι δικαιολογία για να μην μπω στη διαδικασία να κάνω πράγματα που θα με πάνε στην πρόοδο. Και θα με κάνουν να γεμίσω αγάπη και να νιώσω πληρότητα. Ο μόνος τρόπος όμως να πεις κάποια στιγμή «δεν το περίμενα», υπό την έννοια να εκπλαγείς και να πεις «wow», είναι να μην περιμένεις. Δεν είναι έτσι. Ακούγεται λογικό, ακούγεται αυτονόητο ότι οι συνθήκες δεν θα είναι ποτέ τέλειες, ότι δεν έχει νόημα να περιμένω. Γιατί δεν το κάνουμε λοιπόν? Έχει νόημα μόνο να το λέμε? Το μόνο που έχει νόημα να περιμένει κάποιος αυτή τη ζωή είναι στιγμές που θα πει «δεν το περίμενα». Υπό την έννοια θα εκπλαγεί και θα κινείται σε διαδικασίες πρόοδου. Η ζωή, αγαπημένο μου, δεν μπαίνει σε παύση. Δεν γίνεται να μπει σε παύση. Θυμάμαι το Μάρτι, το Απρίλιο, μέσα στην πρώτη καραντίνα, είχα κάνει ένα webinar και έλεγα. Συγγνώμη, αν κρατήσει για δύο, τότε που έλεγαν όλοι σε δύο μήνες τέλειωσε. Μόλις τελειώσει η καραντίνα, τέλειωσε. Αν κρατήσει δύο χρόνια αυτή η ιστορία, τι θα κάνουμε? Δύο χρόνια θα είναι σε παύση η ζωή μας. Και τελικά, έτσι πως πάει η κατάσταση, να δούμε. Δύο χρόνια είναι μέσα στο νερό. Σας το λέω τώρα ξεκάθαρα. Μέσα στο νερό είναι δύο χρόνια. Ρε, αυτό το σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, καλύτερα να το πάρουμε απόφαση ότι αυτό θα κρατήσει 2-3 χρόνια, ώστε να βρούμε τις συνιστώσεις μας και τα πατήματά μας μέσα σε αυτό, παρά να περιμένουμε να τελειώσει σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, και να μην κάνουμε τίποτα 10 μέρες, σε ένα μήνα, και έτσι να περάσουν 2 χρόνια και να είμαστε στο απόλυτο 0 2 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Όταν η ζωή μπαίνει σε παύση, επέρχεται ο ψυχοπνευματικός θάνατος. Και ο ψυχοπνευματικός θάνατος είναι ουσιαστικά θάνατος από σκοτωμένα όνειρα, είναι θάνατος από αποθυμένα, είναι θάνατος από έλλειψη πρόοδου, είναι θάνατος από υπερβολικό φόβο, είναι θάνατος λόγω έλλειψη σκοπού ζωής και έλλειψη αλήθειας, η οποία δεν είναι μάλλον μη έκφραση της αλήθειας που έχουμε μέσα μας. Αυτό είναι θάνατος. Άρα λοιπόν, αλλαγή του τρόπου σκέψης σημαίνει αυτό ακριβώς, ότι συνειδητοποιώ ότι δεν έχει νόημα να περιμένω. Ο πέμπτος τρόπος, η πέμπτη ιδέα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, είναι η έννοια της ευγνωμοσύνης. Ψάχνω τι έχω και όχι μόνο τι έχασα. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι για να φτάσουμε να φτάσουμε με υγιή τρόπο, περνώντας όλα τα υπόλοιπα στάδια, σε αυτό της αποδοχής. Ψάχνω τι έχω και όχι μόνο τι έχασα. Το να είμαστε ευγνώμονες για όσα έχουμε, ένα, και να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε άλλους ανθρώπους, μας βοηθάει να γινόμαστε χαρούμενοι, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ψάχνουμε γιατί είμαστε ευγνώμονες, ή όταν κάνουμε μια πράξη αγάπης, δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε άλλους ανθρώπους για αυτό που μας έχουν προσφέρει, αυξάνεται πέταση σερωτονίνης και ντοπαμίνης στον οργανισμό μας, που αυτές οι δύο ουσίες συνδέονται με τη χαρά, την ευτυχία, τα θετικά συναισθήματα. Ορμόνες, νευροδιαβαστές στο σώμα μας. Τώρα, δεν μένουμε στην ευγνωμοσύνη. Το έχω γράψει με διάφορες μορφές, ότι η ευγνωμοσύνη πρέπει να συνδυάζεται με την δράση προόδου. Δηλαδή, είμαι ευγνώμων για αυτά που έχω, δεν μένω εκεί όμως, γιατί διαφορετικά θα μείνω στάσιμος. Και αυτό είναι το στέρος σκαλοπάτι ευγνωμοσύνη, πάνω στο οποίο πατάω για να πάω στο επόμενο, και εδώ έρχεται η δράση προόδου για να με πάει παραπέρα.
Γιατί αν δεν γεύομαι και δεν είμαι ευγνώμων για αυτά τα οποία καταφέρνω, ουσιαστικά η εντολή που δίνω στον εγκέφαλό μου είναι ότι δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να συνεχίζεις να προσπαθείς, γιατί ό,τι και να καταφέρεις, δεν θα είσαι ποτέ ευχαριστημένος και δεν θα τα χαρείς, αφού δεν θα τα εκτιμήσεις, άρα σταμάτα να προσπαθείς. Δείτε, ευγνωμοσύνη και δράση πρόοδου. Και πάμε στον έκτο τρόπο, στην έκτη ιδέα. Δημιουργία. Λοιπόν, εγώ πέρασα όλα τα στάδια της άρνησης του θυμού, της λύπης, τα πέρασα στην πρώτη καραντίνα. Έλεγα, αποκλείεται, δεν μου συμβαίνει με αυτό. Εγώ θα πάω, θα κάνω το γράψει δική σου ιστορία, το tour στην Βόρεια Ελλάδα που είχαμε κλείσει με τη διόπτρα να πάω σε 6 πόλεις. Μετά θα πήγαινα και στις 4 πόλεις της Κύπρου, τις μεγάλες. Είχα γυρίσει από την Νότια Ελλάδα το tour. Θα πήγαινα στην κεντρική παρουσίαση στο Σύνταγμα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και αποκλείεται. Μετά έλεγα, όχι ρε γαμώτο, γιατί τώρα που όλα πηγαίνουν καλά, θυμός. Μετά ήμουν στη φάση, okay. Γιατί μου συνέβη αυτό, δείτε διαφορά, γιατί μου συνέβη, γιατί να συμβαίνει αυτό και δεν το πιστεύω για αυτή και αυτή είναι οι Κινέζοι. Αυτό είναι θυμός και το άλλο είναι, γιατί να συμβαίνει αυτό, πώς το γαμώ, γαμώ, τύχη μου. Το πιστεύω. Και μετά από αυτό δεν μιλάς καν, είσαι έτσι. Σας θυμίζει κάτι? Και μετά απλά κοιμάσαι. Που είναι κοντά και η κατάθλιψη, έτσι δεν είναι? Και είναι καλό να αρχίσουμε να συζητάμε όλα αυτά για να μην μας στεναχωρούν όλα αυτά. Δεν λέω ότι έπεσα σε βαριά κατάθλιψη, αλλά λυπήθηκα. Πέρασα γρήγορα τα στάδια όμως. Και ξέρετε τι μέσο σε μένα σε αυτή την πρώιμη περίοδο που... Και ο λόγος που δεν έπεσε σε κατάθλιψη δεν είναι γιατί δεν είμαι ικανός να πέσω ή γιατί δεν είμαι άνθρωπος. Είναι γιατί δεν αφήνομαι, γιατί νιώθω ότι δεν έχω την επιλογή να νιώθω. Και αυτό που με σώζει πραγματικά είναι ένα πράγμα, η δημιουργία. Αυτό μέσω σε πάντα. Και έτσι λίγο πριν ξεκινήσουμε εκεί γύρω στις 9 και 20, 9 και 25 το σκεφτόμουν και ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας. Ότι κάποιοι με κοιτάνε, μπορεί να με κοιτάνε τον Νικόλα απ' έξω και να λένε πω αυτός ο τύπος είναι υπερπαραγωγικός. Η πρόοδος είναι η δική μου μέθοδος επιβίωσης. Το κάνω για να σωθώ και όχι για να παράγω πολύ. Αλλά η δική μου μέθοδος επιβίωσης δεν είναι να επιβιώνω. Η δική μου μέθοδος επιβίωσης, και το προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι να προοδεύω. Αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω άλλο τρόπο. Και ουσιαστικά συνειδητοποιώ ότι κάποια στιγμή έκανα στο Instagram μία ερώτηση σε ένα story και έλεγα πια όλοι έχουμε κάτι μέσα μας το οποίο λειτουργεί σαν σούπερ δύναμη, απλά ίσως δεν το έχουμε δώσει πάρα πολύ σημασία ή δεν το έχουμε ανακαλύψει. Και λέω, ποια είναι η δική σας σούπερ δύναμη, σας ρώτησα. Και μου απαντήσετε πάρα πολύ με αυτό, ότι είμαι καλή με τους ανθρώπους, ότι είμαι καλές διαπραγματεύσεις, ότι είμαι ευγενικός. Πράγματα, σας έδωσα και ιδέες για να μην νομίζετε ότι πρέπει να γράψει κάποιος ότι είμαι, ξέρω εγώ, ο καλύτερος γιατρός στον κόσμο για να πει ότι έχω κάτι να προσφέρω και ότι αυτή είναι η σούπερ δύναμή μου. Και μου απαντήσατε αρκετά. Και με ρωτάει κάποιος, δεν θυμάμαι, κάποια μου λέει, Νικόλα, ποια είναι η δική σου σούπερ δύναμη? Και θυμάμαι ότι έγραψα ότι η δική μου σούπερ δύναμη έχω την εντύπωση ότι είναι οι λέξεις. Ο τρόπος που τις χρησιμοποιώ, που λειτουργούν μέσα μου. Και μετά συνειδητοποίησα το εξής, ότι τώρα το συνειδητοποίησα αυτό, ότι δεν είναι η δική μου σούπερ δύναμη οι λέξεις. Η δική μου σούπερ δύναμη είναι η πρόοδος. Οι λέξεις είναι το μέσο, το εργαλείο για να μπω στη ράγα της πρόοδου. Και θυμάμαι πάλι πιο παλιά να ταξιδεύω μόνος μου για μέρες στο εξωτερικό. Θυμάμαι 10 μέρες στην Ισπανία, να κάνω 8-9 μέρες tour στα Βαλκάνια και αρκετές άλλους προορισμούς μόνος μου, τελείως μόνος. Θα δείτε τώρα έναν άνθρωπο 24 ώρες 24 μόνος του. Φυσικά γνώριζα και κόσμο στα ταξίδια, κόσμο που δεν θα γνώριζα υπό άλλες συνθήκες. Γιατί όταν είσαι με παρέα, είσαι στην παρέα, δεν κοιτάς δεξιά και αριστερά ώστε να ανοίξεις κουβέντα. Αλλά ο τρόπος να κατάφερνα και δεν τρελαινόμουνα και έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είχα τη σούπερ δύναμη της προσαρμοστικότητας, της πρόοδου μαζί μου. Τι εννοώ? Έγραφα καθώς ταξίδευα. Είχα δηλαδή παρέα. Είχα παρέα τις λέξεις, μέσα από τις λέξεις ουσιαστικά είχα παρέα την δημιουργία. Να λοιπόν γιατί είναι σούπερ δύναμη πρόοδος και δημιουργία, που για τον καθένα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
Για άλλους μπορεί να είναι η άσκηση, η διατροφή, μπορεί να είναι ένα χόμπι, μια δραστηριότητα, μπορεί να κάνει κάποιος σχέδια. Αυτό ας το αφήσουμε στον καθένα να τον βρει, να τον ανακαλύψει. Μπορεί να είναι να εκπαιδεύεται, να κάνει προγράμματα, να κάνει μεταπτυχιακά, να παρακολουθεί σεμινάρια. Το πώς ο καθένας βρίσκει τρόπο να μπει στο δρόμο της δικής του πρόοδου. Άρα, ο στόχος πια δεν πρέπει να είναι επιβίωση, αλλά η πρόοδος. Όταν κυνηγάμε να επιβιώσουμε, συχνά καταλήγουμε να φυτοζούμε. Όταν κυνηγάμε να εξελιχτούμε, να προοδεύσουμε, καταλήγουμε να εφ-ζούμε. Και δεν θέλω να ακουστώ διδακτικός. Αλήθεια σας το λέω, ελπίζω να το έχετε καταλάβει, ότι το τελευταίο που θέλω είναι αυτό και δεν έχει διδακτικό περιεχόμενο ο λόγος μου, ή προσπαθώ τουλάχιστον να μην έχει. Σας παρακαλώ, γίνετε δημιουργικοί, βρείτε τρόπους να γίνετε δημιουργικοί. Ναι, εδώ είναι σαν να το λέω με προστακτικό αλλά σεβάσμιο ύφος, με γλυκό ύφος γεμάτο αγάπη. Γίνεται δημιουργική, είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Η μόνη λύση, όχι για να μην τρελαθεί κάποιος, η μόνη λύση για να είναι χαρούμενος. Αν έπρεπε να διαλέξω έναν τρόπο για να είναι κάποιος χαρούμενος, θα ήταν η πρόοδος. Φυσικά και η αγάπη, να δίνεις, να παίρνεις αγάπη, να αγαπάς τον εαυτό σου, δεύτερη ανώτερη ανάγκη του ανθρώπου. Φυσικά και η εκπλήρωση ενός ανώτερου σκοπού ζωής που εμπεριέχει και άλλους ανθρώπους μέσα από την προσφορά. Ναι, αλλά η πρόοδος είναι η βάση. Ό,τι μένει στάσιμο για πολύ καιρό, ή βουρκιάζει, ή μουχλιάζει, ή σκουριάζει. Ό,τι δηλαδή δεν προοδεύει. Τώρα, το επόμενο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας μετά την δημιουργία είναι να μετατρέπουμε, που σχετίζεται με το προηγούμενο, να μετατρέπουμε την μοναξιά σε δημιουργική μοναχικότητα. Για δείτε τι θέλω να πω. Ότι η πραγματική μοναξιά δεν είναι η απουσία παρέας. Η πραγματική μοναξιά είναι να μην σε κάνει παρέα ο εαυτός σου. Αυτό είναι το άκρον άωτον της μοναξιάς. Για σκεφτείτε το να μην σε θέλει ο εαυτός σου. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο ένα δευτερόλεπτο. Ή πρέπει να έχουμε ένα κινητό να κάνουμε scroll down μέχρι να αγδαρθεί ο αντίχειράς μας. Ή θα πρέπει να μιλάμε σε κάποιον ή στο τηλέφωνο ή με κάποιον να είμαστε. Και ξεχνάμε να μείνουμε λίγο μόνοι μας. Όχι για να αδειάσει το μυαλό μας. Εγώ ειλικρινά σας λέω διαλογισμό τύπου. Αδειάζω το μυαλό μου, δεν μπορώ να κάνω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός, γαμάτος είναι, κρατήστε τον, κάντε τον. Έχει νόημα να αδειάζεις το μυαλό σου, ουσιαστικά σταματάς λίγο την υπερπληροφόρηση και ξαναγεμίζεις. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Τα κύτταρά μου δεν είναι φτιαγμένα, τουλάχιστον όχι ακόμα, για αυτό. Ωραία. Εγώ αυτό που γουστάρω σαν τρελός σε όλο αυτό και το κάνουμε στα προγράμματα του Talent Man Academy είναι διαλογισμό, παύλα, οραματισμό, να κατευθύνω το μυαλό μου προς πράγματα και καταστάσεις. Αλλά το να μπορώ να μείνω μόνος με τη σκέψη μου, είτε να οραματιστώ, είτε να σκεφτώ αυτά που σας είπα πριν, να γράψω, πού βρίσκομαι, τι κάνω, τι με δυσκολεύει, ποιος είναι ο στόχος μου, τι θέλω να κάνω, πώς να αντιμετωπίσω μια κατάσταση, να κατεβάσω ιδέες δημιουργικές, που θα τις χρησιμοποιήσω μετά με οποιοδήποτε τρόπο, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και ο τρόπος για να μετατρέψω την μοναξιά σε δημιουργική μοναχικότητα, γιατί η μοναξιά έχει αρνητικό πρόσημο, ενώ η μοναχικότητα μπορεί να έχει θετικό πρόσημο, γι' αυτό έτσι αναφέρομαι στη δημιουργική μοναχικότητα, είναι να κάτσω μόνος μου σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, στη φύση αν μπορώ, να κάνω σχέδια, να κάνω όνειρα, να διαβάσω ένα βιβλίο, να γράψω το ημερολόγιο μου, να συμπληρώσω τις λίστες μου, να ασχοληθώ με κάτι που ανέβαλα και είναι δημιουργικό. Και από εκεί πέρα μετά να μπω στην πρόοδο που είναι να φτιάξω το site μου, ένα μεταπτυχιακό, μια part-time σχολεία, την τέχνη μου, η τέχνη, μην ξεχνάμε την τέχνη, την επιστήμη μου, κάτι το οποίο έχει νόημα για μένα. Αυτά μας βοηθούν όχι μόνο να μετατρέψουμε τη μοναξιά στη δημιουργική μοναχικότητα, αλλά να αντιμετωπίσουμε τον ιό που προσβάλλει το πνεύμα και την ψυχή, που είναι ο φόβος, που είναι το άγχος, που είναι η αίσθηση ότι τίποτα πια δεν έχει νόημα. Ο διαλογισμός, αγαπημένοι μου, είναι πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είδα το μήνυμά σου. Μια μορφή διαλογισμού είναι αυτό το οποίο λες. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές διαλογισμού. Μία από αυτά, αυτή είναι να αδειάσεις και το μυαλό σου. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω. Τώρα, 8η ιδέα για να μπούμε στην διαδικασία να αντιμετωπίσουμε αλλιώτικα όλο αυτό που μας συμβαίνει. Αλλιώτικα υπό την έννοια
ξέρετε, αυτό το αλλιώτικο συσταγωγικά είναι για έναν αλλιώτικο κόσμο, ρε φίλε. Δηλαδή για μια αλλιώτικη ψυχή, για μια αλλιώτικη ζωή, αλλιώτικη υπό την έννοια της ωραίας, της ζωής με νόημα. Αυτό εννοώ όταν λέω αλλιώτικη, γι' αυτό το βάλα και σε παρένθεση. Λοιπόν, 8. Βγαίνω έξω τουλάχιστον μια φορά τη μέρα για βόλτα ή άσκηση. Και τώρα, μην μπείτε στη διαδικασία να ξεχαστείτε και παραμείνετε μέσα για 2 ή 3 μέρες. Τηρώ τα μέτρα, ταυτόχρονα όμως εξασκώ και αξιοποιώ κάθε νόμιμο, μην το πω διαφορετικά, δικαίωμά μου, χωρίς να περιμένω τις τέλειες συνθήκες. Δεν γίνεται αλλιώς. Φεύγω από αυτό. Δοκιμάζω, είναι το 9ο ή το 10ο, έχω χάσει το μέτρημα. Δοκιμάζω. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Κάνω πράγματα που δεν έχω ξανακάνει. Τζόκινγκ. Ξέρετε πόσοι ξεκίνησαν τζόκινγκ μέσα στην καραντίνα? Καλά έκανα και ξεκίνησαν τζόκινγκ. Δηλαδή το να γυρνάς και να λες καλά, εσύ ξεκίνησες τζόκινγκ τώρα να το παίζεις ότι κάνεις τζόκινγκ ενώ τόσο καιρό δεν έκανες. Ναι, ρε φίλε, κάνω τζόκινγκ τώρα γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να βγω έξω. Το χρησιμοποιώ σε ευκαιρία και αφορμή. Εγώ δεν κάνω τζόκινγκ, αλλά μπαίνω στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου που κάνει τζόκινγκ. Ωραία. Αυτός είναι ο τρόπος μου να αξιοποιήσω την ευκαιρία που μου δίνεται και ευτυχώς μου δίνουν ακόμα την ευκαιρία να βγαίνω έξω 1-2 φορές τη μέρα, να αθληθώ εκεί που δεν αθλούμουν μέχρι τώρα και ταυτόχρονα να πάρω λίγο αέρα, γιατί διαφορετικά θα τρελαθώ και καλά κάνω. Έχεις πρόβλημα? Ναι, κάνω τζόκινγκ. Τι θες τώρα? Πες του. Αυτό που σου λέει τώρα το παίζει ότι κάνει τζόκινγκ. Ναι, δεν το παίζω, το κάνω επί τούτου. Το κάνω συνειδητά. Έχεις πρόβλημα? Τα πάρω πάλι. Λοιπόν, δείτε και το άλλο. Είτε είναι αυτό τζόκινγκ, είτε είναι να φτιάξω ένα φαγητό που δεν έχω ξαναφτιάξει. Είτε να μαγειρέψω, να δεν έχω ξαναμαγειρέψει. Είτε να εντάξω τα παιδιά μου μέσα στη διαδικασία αυτή που δεν το έχω ξανακάνει. Γιατί τώρα είναι περισσότερες ώρες στο σπίτι, και εγώ και αυτή. Πρωτόγνωρες διαδικασίες. Να παίξω με τα παιδιά μου ένα επιτραπέζιο που δεν έπαιζα ποτέ. Εγώ το έχω κάνει αυτό. Παίζω επιτραπέζια που υπό άλλες συνθήκες θα ήμασταν σε μια παιδική χαρά, θα ήμασταν σε ένα παιδότοπο και θα έπαιζαν αυτά εκεί. Τώρα παίζω εγώ μαζί τους. Οπότε έχει νόημα αυτό, δεν έχει? Δείτε και κάτι άλλο όμως. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ψάξτε τα αθλήματα που επιτρέπονται στην καραντίνα. Νικόλα, συγκρατήσου. Ψάξτε, υπάρχουν. Το τένις επιτρέπεται. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται η πασία. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, άσε με ρε Νικόλα που θα κάνω η πασία. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να γουστάρουν, να είναι κοντά τους ή να μπορούν, ρε παιδί μου, να το κάνουν. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, υπάρχουν αθλήματα που έχεις απόσταση. Σκουός, δεν ξέρω καν τι είναι το σκουός, τυχαία το είπα. Που ψάξτε το τένις, σας το λέω, ήμουνα πριν 2 μέρες έκανα προπόνηση. Αναρρίχηση, μπράβο, ωραία. Με βοηθάει η ασπασία εδώ. Και εγώ σας λατρεύω. Δεν μπορώ να δω τα μηνύματά σας. Τα βλέπω τελείως τυχαία, να ξέρετε. Συγγνώμη που δεν απαντάω σε όλους τους υπόλοιπους. Αναρρίχηση, ποδηλασία, επιτρέπονται. Ξεκινήστε τα. Τώρα, άμεσα. Δεν μπορώ να πάω γυμναστήριο, δεν μπορώ να ξέρω εγώ παίξω μπάσκετ. Υποθέτω δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ με πολλά άτομα. Ωραία, κάνε κάτι άλλο. Γιόγκα κτλ. Ωραία. 9. Βοηθάμε κάποιον ή κάποιους που το έχουν ανάγκη. Μην το κάνετε για σας αν δεν σας βγαίνει. Συγγνώμη, μην το κάνετε για εκείνους αν δεν σας βγαίνει. Κάντε το για εσάς. Σύμφωνα με την German Socioeconomic Panel Survey, η σημαντικότερη αιτία ευτυχίας είναι η προσφορά αξίας στους άλλους. Είναι στρατηγική το να είσαι καλός. Είναι μαγιά να είσαι καλός. Παλιά ήταν μαγιά να ήσουν εσύ ο πιο cool της υπόθεσης και να ξεχώριζες και να τους είχες τους άλλους. Αυτό, όχι, τώρα είναι μαγιά να είσαι καλός. Δεν είναι μαγιά να το παίζεις ιστορία. 10. Στην ίδια ακριβώς λογική. Δείχνω ενσυναίσθηση σε όσους χρειάζονται βοήθεια. Δηλαδή, εδώ τώρα πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία να συνειδητοποιήσουμε και να σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που μας χρειάζονται. Όχι αυτοί που έχουμε συνηθίσει να δίνουμε. Ακόμα και αν δεν έχει κάποιος την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσει, μπορεί να το κάνει με έναν απλό τρόπο. Δηλαδή, ξέρουμε ποιοι δυσκολεύονται. Ας στείλουμε ένα μήνυμα σε 4-5 ανθρώπους που ξέρουμε ότι δυσκολεύεται και να πείτε: είμαι δίπλα σου. Αν χρειαστείς κάτι και μπορώ να το προσφέρω, πες μου, είμαι εδώ. Σε εσάς θα κάνετε χάρη. Αλήθεια σας το λέω. Πάλι σερωτονίνη και ντοπαμίνη και η αίσθηση της αυτοεκτίμησής σας θα ανέβει, θα νιώσετε αξιοπρεπείς άνθρωποι, καλοί, της προσφοράς και όλο αυτό θα γεμίσετε αγάπη για τον εαυτό σας. Εσείς θα κερδίσετε. Εμείς θα κερδίσουμε περισσότερο.
Είναι καλώς εννοούμενο, καλώς εννοούμενα εγωιστικό, είναι καλός εγωισμός το να θες να πάρεις δίνοντας. Κακός εγωισμός, και έχω αφαιρέσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο σε ένα από τα βιβλία μου για να ξεχωρίσω αυτά. Δεν μπορεί αυτό που σχετίζεται με το εγώ μας να είναι πρόβλημα, να ενοχοποιούμε την ανθρώπινη φύση. Δεν με ενδιαφέρει αν το κάνουν όλοι οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει όταν δεν σας το κρύβω ότι είναι μέσα στις επιδιώξεις μου, συνειδητά το κάνω, να καταρρύψω μύθους που σχετίζονται με την έννοια της αγάπης, ευτυχίας, της επιτυχίας, της ανθρώπινης υπόστασης. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που λέει η πλειοψηφία. Δεν γίνεται αυτό που ξεκινάει από μέσα μας να είναι απριόρι κακό. Επειδή το λέει το λεξικό, χαίστηκα που το λέει το λεξικό. Τι πάει να πει αυτό? Φτιάχνουμε εμείς δικές μας λέξεις. Ξαναγράφουμε τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Να εφεύρουμε καινούργια αυτονόητα. Δεν είναι να έχεις μέσα σε αυτό το οποίο οι πολλοί λένε ότι είναι έτσι και έχει μεταφερθεί χρόνια και σου λέει αυτό είναι. Δεν γουστάρω να δεχτώ, ρε φίλε. Έχω κριτική σκέψη. Να γουστάρω οτιδήποτε μου δίνεις αμάσιτο. Άρα έρχομαι και λέω υπάρχει καλός εγωισμός και κακός εγωισμός. Δεν είναι εγωισμός πρόβλημα από μόνος του. Καλός εγωισμός είναι ναι, θέλω να λάβω και είναι υγιές αυτό. Αλλά δίνοντας, και κακός εγωισμός είναι θέλω να λάβω πάστηση ακόμα και πατώντας επιτομάτω. Άρα ας γίνουμε καλοί εγωιστές. Όταν λοιπόν λες τον άλλο με δίπλα σου, του δείχνεις ότι τον συναισθάνεσαι, του δείχνεις ότι θες να μοιραστείς λίγο τον πόνο του και του δίνεις χώρο για τα δικά του συναισθήματα να ανθίσουν, τα αρνητικά να καταλαγιάσουν. Χρειάζεσαι κάτι, είμαι εδώ, χρειάζεσαι κάτι ερωτηματικό. Και πάμε τώρα σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που σχετίζεται με αυτό το δείχνω ενσυναίσθηση. Στους ανθρώπους που έχουμε χάσει χρόνια. Έχουμε χάσει χρόνια ανθρώπους μπροστά μας, από κοντά μας. Στην πρώτη πάλι καραντίνα, κοίτα έκανα όλα μαζεμένα, έστειλα 8-9 μηνύματα με ανθρώπους που είχα μαλώσει από το πανεπιστήμιο. Μιλάμε τώρα πριν 20 χρόνια. 1999 πέρασα, 17,5 χρόνια πέρασα στην ΑΣΟΕ. Τώρα είμαι σχεδόν, είμαι 39, πόσο είμαι κάπου εκεί, με το Γενάρη θα γίνω 39. Πριν 20 χρόνια λοιπόν, έκανα φίλους κολλητούς και μετά μαλώσαμε. Γιατί ήμουν τρελός εγώ, ήταν τρελή αυτή, γιατί ήμασταν παιδάκια, γιατί είμαστε άνθρωποι. Ξέρω εγώ, γι' αυτό μαλώσαμε. Αλλά είχαμε αναπτύξει ωραίες σχέσεις. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε 6-7 από αυτούς και με όλους, αλήθεια σας λέω, με όλους, μηδενός εξαιρωμένου, είμαστε στη φάση ναι, ρε φίλε, τόσα χρόνια έχουν περάσει μαλακίες παιδιακίσματα τότε. Τι ωραίες, ευχαριστώ που με πήρες. Ναι, να κανονίσουμε όταν θα έρθω Αθήνα, όταν θα έρθω Αθήνα, όταν θα είμαστε αυτό, όταν θα είμαστε Θεσσαλονίκη, να τα πούμε, τι ωραία αυτό. Μάλιστα, ένας από αυτούς με πήρε πριν, ξέρω εγώ, πριν ένα μήνα, μου λέει τι κάνεις, ρε. Πολύ, πολύ δυνατός φίλος. Φίλος τώρα που κοιμόμασταν, ξέρω εγώ, στο σπίτι του, κοιμόταν στο σπίτι μου, που βγαίναμε μαζί, που ερωτευόμασταν μαζί, που πέφταμε στα πατώματα για κοπέλες μαζί. Και τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα. Και του έστειλε ένα μήνυμα ότι ξέρεις, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Σε σκέφτηκα. Ελπίζω να είσαι καλά και αν χρειαστείς κάτι είμαι εδώ, όπως παλιά, όπως τότε. Κάτι τέτοιο έστειλα. Και δηλαδή, κάποιοι από αυτούς συγκινήθηκαν. Θέλω να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα βιβλίο μου που σχετίζεται πάρα πολύ με αυτό που θα σας πω τώρα. Ξέρετε, όταν συμβαίνουν δύσκολα πράγματα, οι άνθρωποι ενώνονται. Όταν συμβαίνουν μεγάλες καταστροφές, σεισμοί, καταποντισμοί, καλή ώρα τώρα. Δηλαδή, αρχίζουμε και βλέπουμε τα πράγματα από ψηλά οι άνθρωποι όταν έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Και αρχίζουν και μας φαίνονται όλα ασήμαντα τα μικρά, μας φαίνονται τα κάποτε σπουδαία και σημαντικά, τώρα μας φαίνονται μικρά. Μας φαίνονται τα μίση, τα πάθη, οι αντεγκλήσεις, οι αντιπάθειες, όλα αυτά μας φαίνονται ασήμαντα και μικρά. Και αυτό το παθαίνουν οι αστροναύτες όταν πηγαίνουν στο διάστημα. Και λέγεται overview effect. Κοιτάνε από ψηλά τη γη και τους φαίνονται όλη η ανθρωπότητα ένα. Και η διάθεσή τους να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν μεγεθύνεται. Δείτε, σας διαβάζω αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Είναι δεδομένο ότι μπορείς να αντιληφθείς την αξία της ζωής σου, αλλά και το πόσο μικρά είναι τα προβλήματά σου όταν δεις τα πράγματα από ψηλά. Ο Edgar Mitchell, το Apollo 14, ο έκτος άνθρωπος που περπάτησε στη Σελήνη, είπε κάποτε: αποκτάς μια παγκόσμια συνειδητότητα. Ένα πανανθρώπινο προσανατολισμό. Μια έντονη δυσαρέσκεια με την κατάσταση του κόσμου και μια έντονη παρόμοιση να κάνεις κάτι για αυτή. Προφανώς από ψηλά, έτσι. Από τη Σελήνη, η διεθνής πολιτική μοιάζει μικροπρεπής. Οι αστροναύτες συχνά βλέπουν τη γη σαν μια μικρή αίθουσα στην μπάλα που κρέμεται στο κενό. Τα εθνικά σύνορα εξαφανίζονται, οι διαφορές που μας χωρίζουν μοιάζουν ασήμαντες. Και η ανάγκη να προστατεύσουμε ενωμένη την όμορφη αυτή κουκίδα γίνεται σαφής. Το φαινόμενο αυτό Frank White το ονόμασε
the overview effect. Ευκαιρία να δούμε τα πράγματα από ψηλά, επειδή αντιμετωπίζουμε σαν ένα σώμα μια μεγάλη δυσκολία και να σκύψουμε ο ένας δίπλα στον άλλον, στις ανάγκες του άλλου. Τώρα, έχω την εντύπωση ότι αυτό που θα πω τώρα είναι το 12ο, νομίζω. Αν νιώσουμε την ανάγκη, ζητάμε βοήθεια. Ξέρετε, άλλαξα πάρα πολλά στη δική μου τη ζωή, όταν πριν κάποια χρόνια αρκετά, γιατί ήμουν πολύ περήφανος να ζητήσω βοήθεια, κατάλαβα ότι είναι εντάξει να ζητήσεις βοήθεια. Και άφησα τις ψευτοπερηφάνειες και βοήθεια σημαίνει από δασκάλους, βοήθεια σημαίνει από μέντορες, βοήθεια σημαίνει από ανθρώπους που είχαν γνώση, που ήταν εξειδικευμένοι στον τομέα τους. Και σταμάτησα να θέλω να είμαι στη δουλειά μου αυτοαπασχολούμενος που όλα περνούν από εκείνον, που όπως λέει και ο Σάκη ουσιαστικά είναι δούλος και δεν έχει ποτέ χρόνο ούτε χρήματα, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος και κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει αυτός καλύτερα από εκείνον, και είναι και λογιστής στην εταιρεία του, είναι και γραφίστας, είναι και λογιστής, είναι και οικονομικός σύμβουλος, είναι και αυτός που έχει το προϊόν, δεν ξέρω, την υπηρεσία. Το ίδιο συμβαίνει και στη δική μας τη ζωή. Όταν αντιμετωπίζει μια δυσκολία σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν, είτε είναι φίλοι, είτε είναι ειδικοί. Ειδικοί στον τομέα της ψυχικής υγείας, γιατροί στον τομέα της υγείας, άνθρωποι εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα της αυτοπεποίθησης, στον τομέα της στοχοθεσίας, στον τομέα της ηγεσίας. Και ουσιαστικά ένας από τους λόγους που χτίστηκαν τόσα πολλά προγράμματα στο Island of Man Academy είναι ακριβώς μέσα από τη δική μου προσωπική αναζήτηση και τη δική μου ανάγκη να μπορέσω να πάω εγώ σαν άνθρωπος σε ένα επόμενο επίπεδο. Και αυτά μετά έγιναν προγράμματα μέσα και στη δική μας ακαδημία. Είναι εντάξει λοιπόν να ζητήσουμε βοήθεια και δεν διστάζουμε να το κάνουμε. Τώρα το 13ο, έχω την εντύπωση, είναι σύσφιξη σχέσεων, αυτή τη φορά με κοντινούς μας ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές τι κάνουμε, δίνουμε πολύ έμφαση στις σχέσεις που με γνωστούς, με πελάτες, με άγνωστους, και είμαστε πέραν του δέοντος ευγενικοί και προσεκτικοί με αυτούς και με τον Ι και με το Σίγμα τους μιλάμε, και στους δικούς μας ανθρώπους, επειδή τους θεωρούμε αυτονόητους, θεωρούμε αυτονόητη σχέση μας, ξεχνιόμαστε. Αυτονόητο που δεν υπενθυμίζεται σταματά να υφίσταται. Οι ανθρώπινες σχέσεις λατρεύουν τα αυτονόητα. Από τη στιγμή όμως που κάτι καθίσταται αυτονόητο σε μια ανθρώπινη σχέση, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Επέρχεται ο βιολογικός θάνατος στις σχέσεις. Αυτονόητο σ' αγαπώ, αυτονόητο συγγνώμη, αυτονόητο ευχαριστώ, αυτονόητη ευγένεια, αυτονόητη χρειά της φωνής να είναι γλυκιά, αυτονόητο το να σε εκπλήξω, αυτονόητο να θυμηθώ τα γενεθλιά σου, αυτονόητο να ρωτήσω τι κάνεις, αυτονόητο να ρωτήσω πώς είναι η μέρα σου, αυτονόητο να σε πληρώσω, αυτονόητο να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου, αυτονόητο τις υποσχέσεις μου να τις στηρίξω, αυτονόητο δεν χρειάζεται, αφού με ξέρεις, έλα αφού αγαπιόμαστε τώρα, έλα αφού έχουμε καλή σχέση. Εντάξει, αργότερα θα αναβάλλομαι, γιατί εσένα σε έχω τώρα. Εσένα σε έχω, οπότε αναβάλλω να ικανοποιήσω τις δικές σου ανάγκες και πάω να ικανοποιήσω τις ανάγκες αυτού που δεν με ξέρω και προσπαθώ να τους κερδίσω. Αυτό είναι ψυχασθένεια, αλήθεια σας λέω. Είναι ψυχασθένεια στους ανθρώπους που είναι πιο κοντινοί μας να τους ξεχνάμε, και τους ανθρώπους που θα έπρεπε υποτίθεται περισσότερη θεαρωσία να καταναλώνουμε για αυτούς, και τους ανθρώπους που δεν έχουμε πολλά-πολλά να παλεύουμε σαν τρελοί να τους κερδίσουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με το Study of Adult Development, η μακροβιότερη έρευνα που έγινε ποτέ για την ευτυχία, και μάλιστα έγινε στο Harvard, κράτησε 75 ολόκληρα χρόνια, οι άνθρωποι που έχουν στενότερες σχέσεις με το οικογενειακό τους περιβάλλον, τους φίλους και το κοινωνικό τους περιβάλλον, δεν χρειάζεται να είναι πολλοί αυτοί, μπορεί να είναι μια χούφτα άνθρωποι, έτσι, είναι πιο ευτυχισμένοι και με καλύτερη υγεία. Το να μπω στη δικασία λοιπόν τους ανθρώπους που είναι ήδη κοντά μου, μπορεί να είναι γονείς μου, μπορεί να είναι ο σύντροφός μου, μπορεί να είναι φίλοι μου, να επικοινωνήσω μαζί τους, να βρω τρόπο να τους δείξω ότι είμαι εκεί, και επικοινωνώ με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αν όχι με διαζώσεις επικοινωνία, επικοινωνώ διαδικτυακά, επικοινωνώ με το τηλέφωνο, επικοινωνώ με ένα Skype, με ένα Zoom ή δεν ξέρω τι, επικοινωνώ μια βιντεοκλήση αντίστοιχα, επικοινωνώ με μια πράξη, να στείλω κάτι σε κάποιον, μπορεί να είναι ένα γράμμα, μπορεί να είναι ένα πιάτο φαγητό, μπορεί να είναι... Επικοινωνώ με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το 14ο είναι
Δείχνω ενσυναίσθηση, αυτή τη φορά θα ασχοληθώ με τα παιδιά, δείχνουμε ενσυναίσθηση στα παιδιά. Προφανώς αυτό αφορά περισσότερο για τους ανθρώπους που έχουν παιδιά, αλλά θέλω λίγο να το θυμηθούμε μαζί, να το λέω να το θυμηθώ κι εγώ, ότι θυμώνουμε πολύ εύκολα με τα παιδιά και είναι πολύ πιο εύκολο να θυμώσουμε σε αυτή τη χρονική περίοδο με τα παιδιά μας, γιατί είμαστε όλοι μέσα σε ένα σπίτι μπουρδοκλωμένοι και δεν βγαίνουν έξω, έχουν ανάγκη να εκτονωθούν, έχουν ανάγκη να τρέξουν, να φωνάξουν. Οπότε είναι και αυτά πιο πιεσμένα, είμαστε και εμείς πιο πιεσμένοι για διάφορους λόγους, για θέματα δουλειάς, για θέματα δυσκολευόμαστε λόγω της φάσης. Οπότε γίνεται πιο εύκολα χαμός και την πληρώνουν τα παιδιά. Κρατήστε κάτι, ότι πρέπει να δείξουμε συνέστηση και να καταλάβουμε και τη δική τους θέση. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω το είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά, θέλω να σου το θυμίσω, να συνειδητοποιήσουμε ότι θυμώνουμε με τα παιδιά, τα οποία παιδιά δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα το κέντρο διοίκησης του εγκεφάλου τους. Το κέντρο, ο πάνω μέρος του εγκεφάλου, που ευθύνεται για την ορθή λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση σκέψης και τη διαχείριση των συναισθημάτων, χτίζεται μέχρι τα 20-25 χρόνια. Με το που γεννιόμαστε είναι έτοιμο χτισμένο, συσταγωγικά η λέξη, χτισμένη αμυγδαλή, το σημείο δηλαδή του εγκεφάλου που σχετίζεται με το ένστικτο επιβίωσης και ευθύνεται για το, συνδέεται με το συναίσθημα του φόβου, με το συναίσθημα, με την έκφραση του θυμού, γιατί είναι ουσιαστικά αυτό που μας προστατεύει σε μια δύσκολη συνθήκη. Το χρειαζόμαστε, γιατί χωρίς αυτό δεν θα επιβιώναμε, αλλά δυστυχώς μας βρίσκει και όταν δεν το χρειαζόμαστε. Όταν δηλαδή στο δρόμο οδηγάμε και βρίζουμε κάποιον, η αμυγδαλή κάνει κουμάντο, δηλαδή το πιθηκάκι μέσα μας. Το ονεάτερτα μέσα μας, το αίσθητο επιβίωσης φωνάζει με έναν τρόπο ουσιαστικά που δεν μας οδηγεί στην πρόοδο, γιατί δεν το χρειαζόμαστε εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι απειλείται η ζωή μας. Και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς. Σκεφτείτε ότι εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Που ο πάνω κέφαλός μας είναι πλήρως ανεπτυγμένος, που διαχειρίζεται όλα αυτά και τα φέρνει σε μια ισορροπία. Και θέλουμε από ένα παιδάκι που είναι για πει το πάνω μέρος του κεφάλου του να έχει την επίγνωση και την δυνατότητα να τα διαχειριστεί όλα αυτά που του συμβαίνουν και να είναι και Παναγία. Δεν γίνεται. Το μεγαλύτερο θέμα σε αυτό, ξέρετε ποιο είναι, ότι φερόμαστε στα παιδιά σαν να είναι ανήλικες. Σαν να είναι ενήλικες. Το παιδί δεν είναι ενήλικας. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε από εκείνο αντιδράσεις ενήλικα. Ταυτόχρονα όμως δείτε το εξής. Ο τρόπος για να κατανοήσουμε καλύτερα τα παιδιά μας είναι να φανταστούμε ότι μας μιλά, μας φέρεται ένας ενήλικας όπως εμείς εκείνα. Δηλαδή, αν τώρα ερχόταν κάποιος και μας έλεγε, αν δεν τελειώσει τη δουλειά σου, ένας εργοδότης, αν δεν τελειώσει τη δουλειά σου σήμερα, τώρα θα απολυθείς. Αν μας έλεγε ένας άλλος ενήλικας ή ο σύντροφός μας, αν δεν φας το φαγητό που σου έβαλα, δεν βγαίνουμε έξω σήμερα. Τι θα γινόταν, τι θα παθαίναμε. Ταράκλο θα παθαίναμε. Θα σαλτέρναμε. Θα τον πιάναμε από το γιακά. Τι λες ρε, ποιος είσαι. Βράσει το διάολο θα του λέγαμε. Και θέλουμε να φερθούμε έτσι το παιδί μας. Θεωρούμε φυσιολογικό, επειδή μας μεγαλώσανε έτσι, ότι αυτό είναι το γαμημένο το σωστό και φερόμαστε έτσι τα παιδιά μας. Γιατί. Θα μου πεις τώρα τι μου λες και ποια είναι η λύση. Δεν θα τα αναλύσω εδώ ποια είναι η λύση. Στο IGTV θα δείτε 2-3-4 βιντεάκια για τα παιδιά. Θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση. Θέλω κάποιος να γράψει ένα βιβλίο. Δεν είναι ώρα το ακόμα. Για τις δικές μου ιδέες και ανακαλύψεις όλα αυτά τα χρόνια από τα διαβάσματά μου, από τη μελέτη μου και από την εμπειρία μου με τα δικά μου παιδιά και να φτιάξω και κάποια προγράμματα, δεν είναι η ώρα τους ακόμα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα του ποιες είναι οι λύσεις. Απλά σας βάζω σπόρο. Ψάξτε την ένταση συνέστησης, ψάξτε το εγώ μήνυμα, ψάξτε την ενεργητική ακρόαση, ψάξτε το attachment parenting, ψάξτε το άλλο, αυτό που δεν έχουμε μάθει. Να σταματήσουμε να παίζουμε την αποτυχημένη κασέτα του τρόπου με τον οποίο γαλοχηθήκαμε. Δεν είναι η λύση αυτή. Τα παιδιά είναι προσωπικότητες, πρέπει να τις σεβόμαστε. Και η εύκολη λύση να δίνεις το δάχτυλο και να βάζουμε τιμωρία, μπορεί να είναι αποδοτική, βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα όμως, θα τη φάμε. Αλήθεια σας λέω. Αλήθεια σας το λέω, βραχυπρόθεσμα έχει αποτέλεσμα, αλλά έχετε αποθυμένα από τους γονείς σας. Τους συναντάτε και μιλάτε έντονα μαζί τους. Είστε επιθετικοί μαζί τους. Αν ναι, είναι γιατί πληρώνουν τώρα τον τρόπο που σας φέρθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Μην πέσουμε κι εμείς σαν γονείς στην ίδια παγίδα. Σας κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Σας φυτεύω το σπόρο να ανθίσει στο δικό σας το κεφάλι για να ψάξετε έναν άλλον τρόπο. Είναι δύσκολο. Πολύ, το ξέρω. Γι' αυτό θα το κάνουμε, επειδή είναι δύσκολο, γιατί κουστάρουμε τα άβολα και τα φοβιστικά, τα δύσκολα, γιατί θα μας πάνε στην πρόοδο και ο δείκτης ουσιαστικά της δυσκολίας είναι και δείκτης αξιοσύνης. Όσο πιο δύσκολο, πιθανότατα τόσο πιο σημαντικό και άξιο.
Κάντε και την εξής ερώτηση, θα βοηθήσει πολύ. Πώς θα θέλαμε να φερθεί κάποιος στο παιδί μέσα μας. Φεύγω από τα παιδιά και πάω στο 15ο, έχω την εντύπωση, στην 15η ιδέα. Πώς φτάνω στην αποδοχή, πώς διαχειρίζομαι όλο αυτό που συμβαίνει αυτή την χρονική περίοδο που πάει τώρα 7-8 μήνες. Ξεκουράζομαι. Είναι εντάξει να ξεκουραστώ, είναι εντάξει να, είναι εντάξει να κολοβαρέσετε. Είναι εντάξει να διασκεδάσετε, να βαρεθείτε, να ξενυχτήσετε. Φτάνει να μην το κρατήσετε πολύ. Δηλαδή, δεν ξεχνάμε να τελειώσουμε κάποια στιγμή το κολοβάρεμα, να ξαναβουτήξουμε δηλαδή στη δημιουργία, στην πρόοδο. Διαφορετικά η ανία, η βαρεμάρα, σύντομα τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Θα μετασχηματιστεί σε λύπη και η λύπη, αν είναι παρατεταμένη, θα οδηγεί σε κατάθλιψη. Λοιπόν, στο πανεπιστήμιο θυμάμαι, ήμουν από το ύψος και του βάθους. Γενικότερα είμαι άνθρωπος λίγο το ύψος και του βάθους, αλλά το χειρίζομαι λίγο καλύτερα τα τελευταία χρόνια, έχω βρει ισορροπίες. Εκεί λοιπόν τι έκανα. Θυμάμαι για 10-12 μέρες έβγαινα, έπινα παρέες μέχρι 6 ώρα το πρωί, 7. Άμα δεν βλέπαμε το ξημέρωμα, δεν φεύγαμε. Είτε παίζαμε χαρτιά, είτε βγαίναμε έξω, είτε. Και μετά κάποια στιγμή μπούχτιζα και κουραζόμουν τόσο πολύ και καθόμουν 10 μέρες μέσα και έγραφα και ασχολιόμουν με την τέχνη μου και αυτό. Και θυμάμαι ότι δυσκολευόμουν πάρα πολύ στις μεταβάσεις. Δηλαδή αυτό το δεκαήμερο, το όλο έξω, μετά δυσκολευόμουν πάρα πολύ γιατί συνήθιζα σε όλο αυτό. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ να ξαναμπω στον κόσμο της ενδοσκόπησης, στον κόσμο της τέχνης, στον κόσμο της εγγραφής. Γιατί ήταν ουσιαστικά άλλο πλανήτης το ένα με το άλλο. Οπότε τώρα, αυτό που προτείνω και δουλεύει πάρα πολύ σε μένα είναι να αφιερώνω δημιουργική ώρα για το κολοβάρεμα μέσα στη μέρα. Για τη ξεκούραση, τη διασκέδαση μέσα στη μέρα. 1 με 2 ώρες τη μέρα να ξεκουράζεσαι, αν είσαι υπερπαραγωγικός. Μην αφήνεις 6 μέρες, 7 και προσπαθείς να ξεκουραστείς Σαββατοκύριακο. Θα βυθιστείς, μετά θα δυσκολευτείς, αυτό είναι η ψυχική σου υγεία, είναι η σωματική σου υγεία. Δεν σε κάνει υπερπαραγωγικό αυτό. Θέλει λοιπόν ισορροπία. Και η ισορροπία θέλει, ακόμα και κάποιοι που είστε επιχειρηματίες, κάποιοι που είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θέλει ισορροπία. Σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή βλέπω ανθρώπους οι οποίοι τι κάνουν. Συνεχώς γεννάνε πράγματα και ξεχνώντας να συντηρήσουν. Θέλει ισορροπία ανάμεσα στο γεννάω και συντηρώ. Ανάμεσα στο νέο και στο ποιοτικό. Κρατώ μια ποιότητα. Όπως θέλει και ισορροπία το εξής. Μετά που έχω γεννήσει πράγματα σε επίπεδο δημιουργικό, και μπαίνω στη διαδικασία τι, να πρέπει να τα χειριστώ και να τα συντηρήσω, τα χειρίζομαι, τα συντηρώ και ξεχνάω τι, να γεννήσω. Και ουσιαστικά επειδή το αποτέλεσμα μου σήμερα είναι προϊόν πράξεων που έκανα 2-3-4 μήνες πριν, τώρα γεύομαι αποτέλεσμα και το συντηρώ και χαίρομαι και πηγαίνω καλά. Και κάποια στιγμή επειδή δεν κάνω τίποτα και μόνο συντηρώ και δεν γεννάω κάτι νέο, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες από τώρα είμαι στο 0 ή είμαι στο ελάχιστο. Και λέω τι έγινε. Έγινε γιατί ξέχασες την ισορροπία. Ξέχασες να γεννάς και να συντηρείς ταυτόχρονα. Ξέχασες να προσέχεις την ποιότητα και αυτό είχε σε μια σχέση. Ξέχασες να προσέχεις την ποιότητα και ταυτόχρονα να είσαι δημιουργικός. Τώρα, είπαμε και τα 15, σας έχω και ένα bonus. Άντε, ένα bonus. Έχουμε ακόμα έτσι, μερικά λεπτά. Είπα να το κρατήσω στη μία ώρα. Δεν ξέρω και αν έχω τη δυνατότητα στο Instagram να κάνω παραπάνω και να μπορέσω να το αποθηκεύσω. Νομίζω ότι μια ώρα σε αφήνει. Τώρα λένε βέβαια ότι άφησαν παραπάνω. Δεν ξέρω μήπως όμως δεν μπορεί να αποθηκευτεί παραπάνω. Αν ξέρετε, πείτε μου. Ποιο είναι το bonus, το 16ο. Εκφράζω την αλήθεια που έχω μέσα μου. Δείξτε αυτό που πραγματικά είστε. Όχι μια επίπλαστη εικόνα που θέλετε να δημιουργήσετε. Μια ψεύτικη περσόνα μέσα από τον Instagram ή μέσα από το τα social media γενικά. Δείξτε αυτό που είστε και να έχετε το θάρρος της γνώμης σας. Να φιλτράρετε όσα διαβάζετε, να φιλτράρετε όσα σας λένε με πρώτα αυτά που σας λέω σήμερα. Που ελπίζω να μην τα παίρνετε ως συμβουλές, αλλά ως ιδέες που θα μπουν μέσα από το δικό σας φίλτρο, θα πετάξετε όποιες θέλετε, θα κρατήσετε όποιες θέλετε και θα τις κάνετε δικές σας. Εκφράζω λοιπόν αυτό που έχω μέσα μου, σκέφτομαι κριτικά, με γιώτα, σας μιλάει ένας κριτικός και σας λέει να σκέφτεστε κριτικά, αντιδράστε σε αυτό που δεν σας αρέσει. Δεν είναι μόνο δικαίωμά σας να αντιδράσετε αυτό που δεν σας αρέσει. Και δημόσια ακόμα. Με σεβασμό. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί διαφορετικά γυρνάμε όλοι σπηλιά και τελειώνει η ιστορία.
με σεβασμό, αλλά να αντιδράσουμε. Δεν είναι μόνο δικαίωμά σας, είναι και υποχρέωσή μας ως πολίτες να αντιδράσουμε σε αυτό που νιώθουμε ότι δεν μας οδηγεί στην πρόοδο, δεν μας οδηγεί στην αγάπη, δεν μας οδηγεί στην πληρότητα. Γιατί διαφορετικά θα κάνει οποιοδήποτε σύστημα, άνθρωπος, ομάδα, συμφέροντα, ό,τι είναι γύρω μας και μας καταπιέζει και μας δυσκολεύει, θα κάνουν πάντα ό,τι θέλουν. Θα βλέπω ένα χειραγωγούμενο άνθρωπο που λένε: «Όχι, αυτός είναι δικός μου, δεν ξέρει ότι χειραγωγώ καν, θα κάνει πάντα ό,τι θέλω εγώ». Αυτό σε μια σχέση δείτε το. Αντιδράστε αν είστε σε μια σχέση που κάποιος σας χειραγωγεί. Αντιδράστε αν νιώθετε ότι κάποιος σε μια δουλειά ένας εργοδότης σας χειραγωγεί. Αντιδράστε αν εκφράστε με αγάπη και σεβασμό, με αξιοπρέπεια, εκφράστε όμως τη δική σας αλήθεια. Και εδώ έχει νόημα να σας πω και το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη ζωή μας, και σε δημόσιο επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, οι οποίοι μας δίνουν συμβουλές για το πώς να καταφέρουμε πράγματα. Και αυτό που πρακτικά, ουσιαστικά συμβαίνει, είναι μπορεί να έχουν καλή πρόθεση, αλλά έχουν την τάση να μην λειτουργούν παραγωγικά μέσα μας. Δηλαδή, μας κάνουν να νιώθουμε τύψεις που δεν τα έχουμε καταφέρει. Αγχωνόμαστε που δεν είμαστε... Ωραία, επιστρέψαμε. Αγχωνόμαστε που δεν είμαστε εκεί που μας λένε ότι πρέπει να είμαστε. Δεν πρέπει να είσαι πουθενά. Δε, και αυτό τώρα που εγώ έχω μια ηλικία και είμαι 20 με 30 πρέπει να έχω πετύχει. Δεν πρέπει να έχεις πετύχει ρε φίλε από τα 20 μέχρι τα 30. Πρέπει να δοκιμάζεις και τα 30 και μετά πρέπει να κάνεις αυτά που δοκίμασες και σε έκαναν χαρούμενο και να μην ξεχάσεις να συνεχίσεις να δοκιμάζεις. Τώρα στα 30, στα 40, στα 50 τι πρέπει να κάνεις, να έχεις πετύχει. Πρέπει, τίποτα δεν πρέπει. Πρέπει να είσαι εσύ και να εκφράζεις την αλήθεια σου. Αν εκφράζεις την αλήθεια σου και χαρούμενος θα είσαι και τις ανώτερες ανάγκες σου θα εκπληρώνεις και θα βρεις το δρόμο σου. Όταν κρύβεσαι από τον εαυτό σου και παίζεις άλλους ρόλους, ρόλους που οι άλλοι σου έχουν φυτέψει, τότε είναι που όλα είναι μαύρα, τότε είναι που νιώθουμε αποτυχημένοι, τότε νιώθουμε δεν έχει νόημα η ζωή μας. Ο μόνος ρόλος τον οποίο έχουμε προοριστεί να μεγαλουργήσουμε είναι ο ρόλος του εαυτού μας, κανένας άλλος. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Ας το καταλάβουμε αυτό και ας είμαστε λίγο περισσότερο ο εαυτός μας. Και να σας πω εδώ, κλείνοντας, ότι έχετε το δικαίωμα να μην είστε, να είστε άνθρωποι, να μην είστε πάντα σούπερ ήρωες. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους να σας το πω. Να φοβάστε, να αγχώνεστε, να δυσκολεύεστε, να αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε κάποια στιγμή. Είναι εντάξει να τα βιώνετε όλα αυτά. Και είναι εντάξει να βρίσκετε λύσεις σε όλα αυτά και να σηκώνεστε και πάλι και να κινήσετε στη ράγα της δικής σας επιτυχίας, ευδαιμονίας, πληρότητας, στον δρόμο ουσιαστικά της πρόοδου, με πηξίδα που να δείχνει την κατεύθυνση του ονείρου, την κατεύθυνση του σκοπού ζωής σας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα. Η ουσία εδώ δεν είναι να έχω καταφέρει αυτό ή το άλλο. Η ουσία είναι να κάνω τον καλύτερο που μπορώ. Η ουσία είναι να δίνω τον καλύτερο με αυτό, ακόμα και αν χάσω. Από τη στιγμή που έδωσα τον καλύτερο με αυτό, είμαι νικητής. Νίκησα, που ποια είναι η νίκη μου, ότι έδωσα τον καλύτερο με αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν δίνεις τον καλύτερο σε αυτό, συνήθως κερδίζεις κιόλας μακροπρόθεσμα. Γιατί αυξάνεις πιθανότητες να κερδίσεις. Τόσο απλά. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι είμαστε αδύναμοι επειδή νιώσαμε αδυναμία. Δεν είναι ότι είμαστε λάθος επειδή κάναμε λάθος. Δεν είναι ότι είμαστε ανίκανοι επειδή δεν καταφέραμε σήμερα να είμαστε δημιουργικοί. Δεν καταφέραμε σήμερα όλα αυτά τα οποία είπε ο Νικόλας. Και αύριο μέρα είναι. Και επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι αν με χρειαστείτε, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο όλο αυτό, να σας φαίνομαι σε απόσταση, αλλά είμαι δίπλα σας με τον τρόπο ποιον, με τον τρόπο που μπορώ να βοηθήσω. Ο τρόπος που μπορώ να βοηθήσω δεν είναι να σας πάρω τηλέφωνο και να μιλάμε 6 ώρες ή να πάμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον για φαγητό μαζί. Ο τρόπος που μπορώ να βοηθήσω είναι να απαντήσω σε κάθε μήνυμά σας. Αργά ή γρήγορα, μόνο σε 2 μηνύματα δεν έχω απαντήσει. Τα τελευταία δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Γιατί ήταν και τα δύο ήταν αγενής ο τρόπος με τον οποίο απέτησαν ουσιαστικά να τους απαντήσω στο συγκεκριμένο χρόνο που εκείνοι ήθελαν. Ωραία. Που τα στέλνεις σε κάποιον και ζητάς βοήθεια και είσαι αγενής, είσαι και ηλίθιος. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, μόνο σε 2 μηνύματα και παίρνω δεκάδες τη μέρα. Μπορεί και 30, μπορεί και 40, και μπορεί και 50 μηνύματα τη μέρα. Θα σας απαντήσω. Ο δικός μου τρόπος, αν με χρειαστείτε, να είμαι δίπλα σας, αυτό που μπορώ να σας προσφέρω και θέλω να είμαι ειλικρινής,
είναι να απαντήσω στα δικά σας μηνύματα. Και αυτό κάτι μπορεί να είναι για κάποιους από εσάς. Οπότε, αν με χρειαστεί σε δεύτερο πρόσωπο τώρα, εδώ μιλάω, φίλε, φίλοι, συνοδοιπόρε, αγαπημένοι, αγαπημένε, αυτός είναι ο δικός μου τρόπος να είμαι εγώ δίπλα σου. Μπορεί να είναι αυτή η βοήθεια που θέλεις να ζητήσεις. Είμαστε, σας νιώθω συνοδοιπόρους στο τρένο της ζωής. Σας θεωρώ ανθρώπους στο νησί, στο νησί των ιδεών, στο νησί της πρόοδου, της αγάπης, της πληρότητας, συνοραματιστές δηλαδή. Και έτσι με αυτό το, με αυτή την παρότρινση να έρθετε κοντά μου, να συγκατοικήσουμε στο νησί, να μου στείλετε μήνυμα και να σας απαντήσω, απαντάω συνήθως με ηχητικό μέσα σε μία, δύο ή τρεις ημέρες, οπότε υπομονή. Θέλω να σας αφήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που ήμασταν παρέα. Σας στέλνω την αγάπη μου, να είστε καλά. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα live, μόνο ερωτήσεις και απαντήσεις, τίποτε άλλο. Σας το υπόσχομαι, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πάρα πολλά τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ και πάλι, τα φιλιά μου, την αγάπη μου.